centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Φοιτητών Καστοριάς, τον κύριο Βασίλη Στρογγυλό, που είναι μαζί μας. Κύριε Στρογγυλέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή την ώρα ετοιμάζεστε για την διαμαρτυρία σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ετοιμαζόμαστε για τη διαμαρτυρία, ναι. Τι διαμαρτυρία θα είναι αυτή, τι θα κάνετε δηλαδή? Λοιπόν, θα κάνουμε μια διαμαρτυρία. Εμείς αυτό που ζητάμε δεν είμαστε υπέρ της διαζώσης και όχι της εξαποστάσεως. Είστε υπέρ της επιλογής. Ζητάμε τα εργαστήρια, συγκεκριμένα τα εργαστήρια. Α, ναι. Να γίνονται και με τους δύο τρόπους. Ώστε τα παιδιά που θέλουν να τα παρακολουθούν από κοντά και τα παιδιά που είναι μεγάλο έτος που έχουν ξενικιάσει. Ζητάτε αυτό που είπαμε, την επιλογή. Να έχει ο κάθε φοιτητής την επιλογή να διαλέξει, ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, το τμήμα των ψηφιακών, λόγω οργάνωση, λόγω το ένα, υπήρχε, έχει και τους καθηγητές, το έκανε. Ναι. Αυτό που έγινε μπέρδεμα με τα άλλα τα τμήματα και κατευθείαν τους σταυρώσαμε, που λένε, που είπε και ο κύριος Ζήσης, ότι ήταν απόφαση των τμήματων. Ναι. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι στο χέρι τους. Δηλαδή, ένα τμήμα που είχε 20 άτομα στο εργαστήριο, τώρα επειδή για να ανοίξει το εργαστήριο πρέπει να γίνει με τα μέτρα της κυβέρνησης. Ναι. Έχουν δοθεί κάποια μέτρα, 1,5 μέτρο από τον μπροστά, 1,5 μέτρο από τον πίσω, πάει με τα τετραγωνικά, από τα σχολεία, όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα εργαστήριο που είχε 20 άτομα, τώρα πρέπει να έχει 7, να σπάσει τα 3. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θέλουμε παραπάνω καθηγητές και στο τμήμα της πληροφορικής και στο τμήμα των οικονομικών. Μετά. Λέει στα μέτρα θα γίνονται απολυμάνσεις. Ναι, μισό λεπτό να καταλάβουμε αυτό, Βασίλη, αν μπορώ να σου μιλάω και στον Νικό. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι τα εργαστήρια γίνονται, μπορούν να γίνουν μάλλον τα εργαστήρια από τον υπολογιστή? Τα εργαστήρια, ναι, άμα δεν υπάρχει τρόπος, γίνονται και από τον γίνονται υπολογιστή. Για... Δηλαδή μπορεί να γίνει, αυτό θέλω να μου πεις. Μπορεί να γίνει, ναι. Μπορεί αν γίνει. Υπάρχει ο εξοπλισμός, να έχουν όλοι φοιτητές τον εξοπλισμό τους. Εντάξει, να έχουμε καλό κάμερα με ατζή και τα λοιπά, ναι. Δεν συγκρίνεται με τη διαζώσεις, αλλά γίνονται, ναι. Μπορούν να γίνουν, αυτό έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και μετά, τα υπόλοιπα. Από εκεί και μετά πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα τμήματα με τους τοπικούς, με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Ζήση, με την κυρία Ολυμπία, ποιος μίλησε, δεν θυμάμαι ποιο. Ναι. Και το πανεπιστήμιο εδώ πέρα, ας πούμε, για να ανοίξει πρέπει να είναι με τα μέτρα της κυβέρνησης, αναγκαστικά, είναι υποχρεωτικό αυτό. Ναι, αλλά ναι, Βασίλη, πρέπει... ο κύριος Τζικαλάκης λέει κάτι που μοιάζει έτσι σαν, πώς να το πω. Όχι, ο κύριος Δικαλάγιας είπε ότι είναι αντίθετος με την απόφαση των τμήματων. Ναι, μοιάζει όμως. Απόφαση... Με ποια λογική όμως το λέει? Λέει ότι κρατάμε δημοτικά ανοιχτά, κρατάμε νηπιαγωγή ανοιχτά, κρατάμε γυμνάσια ανοιχτά, λύκη ανοιχτά και δεν μπορούμε να κρατήσουμε το πανεπιστήμιο. Για ποιο λόγο? Ούτε εμείς οι φοιτητές δεν συμφωνούμε να μπούμε και να έρθουμε 20 άτομα σε ένα εργαστήριο. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς θα προτιμούσαμε από τον κύριο Ζήση πρώτα να έρθει εδώ πέρα να εκτιμήσει την κατάσταση, να πάει να πει: θέλω 5 καθηγητές για αυτό το τμήμα, 5 για το άλλο. Ναι. Να προσπαθήσει να φέρει καθηγητές ώστε να γίνουν αυτά. Άρα λοιπόν, για να συμβεί αυτό που λέει ο κύριος Τζικαλάγιας, για να συμβεί αυτό που λέει, πρέπει να φέρει καθηγητές. Πρέπει να λυθούν τέλος πάντων πολλά προβλήματα που δεν είναι στο χέρι των τμήματων. Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να έρθουν οι καθηγητές, να βγουν προκηρύξεις. Πρέπει να, με τις καθαριότητες, μας λένε ανά μία ώρα πρέπει να γίνεται απολύμανση. Ποιος θα την κάνει την απολύμανση, φοιτητές ή καθηγητές? Ή πρέπει να πάρουν άτομα. Μετά το άλλο, λένε ότι δεν πρέπει να έχει η θέρμανση δική μας, είναι με αέρα. Αυτά δεν επιτρέπονται να ανοίγουν. Το χειμώνα με μείον 20, ποιος θα κάνει μάθημα εδώ πέρα στο ΤΕΙ? Δεν επιτρέπεται να ανοίγουν τι? Επειδή είναι ανακυκλώμενος αέρας, είναι air condition που λέμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν επιτρέπεται να ανοίγουν αυτά. Δηλαδή, αν θέλουμε να ανοίξουμε και να είμαστε και σύμφωνοι με τα μέτρα, πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα. Με κύριο ότι δεν υπάρχουν καθηγητές. Γιατί σας λέω ότι ένα τμήμα. Άρα λοιπόν και καθηγητές δεν έχουμε για να λειτουργήσουν τα εργαστήρια με το μικρότερο κόσμο. Με το όχι, δεν κόσμο. Έχουμε. Θέλουμε παραπάνω. Θέλουμε παραπάνω, αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Και όταν θα έρθει και ο χειμώνας ο βαρύς, δεν μπορεί να ζεσταθεί το κτίριο αυτό, γιατί είναι με θερμενόμενο αέρα που απαγορεύεται υγειονομικά λόγω COVID. Ναι. Ναι, αυτό. Δηλαδή πρέπει να λυθούν πρώτα μία σωρία προβλημάτων και η οργάνωση των τμήματων είναι το τελευταίο. Δηλαδή, αν λυθούν αυτά, μετά θα ζητήσουμε από τα τμήματα
να ανοίξουν. Εμείς σήμερα ήρθαμε να τους πούμε. Το, να η θέρμανση πώς θα λυθεί όμως, Βασίλη? Αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Πώς θα λυθεί, δεν το είχα φανταστεί, δεν ήξερα αυτό. Ναι, η θέρμανση είναι. Η θέρμανση πώς θα λυθεί? Πες ότι αύριο σου φέρνω εγώ τους καθηγητές που θέλεις για τα εργαστήρια. Η θέρμανση πώς θα λυθεί? Εντάξει, είναι, επειδή είναι καινούριο τώρα το κτίριο, είναι μερκοντήσιο. Με σόμπες, τώρα θα είμαστε με μπουφάν, ξέρω εγώ. Απλά αν θέλουμε να συμφωνούμε με τα μέτρα της κυβέρνησης, αυτό δηλαδή λέει ότι δεν επιτρέπεται να ανοίγει ο αέρας. Τώρα, δώσε μας να καταλάβουμε, Βασίλη. Εσείς οι φοιτητές λέτε ότι είστε υπέρ της επιλογής να έχει ο καθένας. Η επιλογή όμως για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει και ο καθηγητής για να... Πρέπει να υπάρχει η αύξηση να έρθουν παραπάνω καθηγητές. Αυτό όμως φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο. Έτσι πώς πάει η κατάσταση, για πού πάμε λοιπόν? Πρέπει να γίνουν τεστ, εννοείται, το ξέχασα. Θα έρθουν από 50 νομούς. Το πανεπιστήμιο δεν έχει τεστ. Ποιος θα κάνει? Δηλαδή θα έρθουν τόσα παιδιά από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, θα κάνουν τεστ όλοι αυτοί. Θα έρθουν στην πόλη. Δεν είναι μόνο να έρθουμε να κάνουμε μάθημα. Ποιος θα έρθει από πού, χωρίς τεστ, λες, είναι λίγο δύσκολο να. Από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος να είναι όλοι στο πανεπιστήμιο μαζί. Πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν στο πανεπιστήμιο τεστ. Όποιοι έρθουν οι καθηγητές, φοιτητές, να κάνουν όλοι τεστ. Μάλιστα. Εννοείται. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση? Γιατί εδώ ακούμε και από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Μιλάμε πάντα, για να πω στους ακροατές μας, για όσους άνοιξαν τώρα, με τον κύριο Βασίλη Στρογγυλό, είναι πρόεδρος των φοιτητών Καστοριάς. Ο οποίος είναι, νομίζω, κατάγεσαι από ένα νησί, αν δεν κάνω λάθος, με τη Λίμνη ή κάνω λάθος? Από τη Λίμνο. Από τη Λίμνο. Μάλιστα. Και είσαι εδώ στην, σήμερα στην Καστοριά μαζί με άλλα παιδιά. Κάνουν τη διαμαρτυρία σήμερα οι φοιτητές και ζητάνε. Ναι, ζητάμε να υπάρχει θέληση τα τμήματα να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Μετά θα ζητήσουμε το ίδιο και από τους τοπικούς δήμαρχους, βουλευτές, και να ζητήσουν όλοι μαζί στην Κοζάνη. Στη Βουλή θα είναι να έρθουν παραπάνω καθηγητές και χρηματοδότηση. Ίσως να μπορέσουμε σε λίγο να μιλήσουμε και με τον κύριο Θεοδουλίδη, τον πρίτανιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για να δούμε τι σκέφτεται και για την δική μας περίπτωση και τι γνωρίζει για το πρόβλημα που έχει προκύψει στην Καστοριά. Μας λένε λοιπόν οι ιδιοκτήτες, Βασίλη, ότι και τα νοικιαζόμενα που ήταν μέχρι τώρα από φοιτητές ξενοικιάζονται και ότι καινούργιοι φοιτητές δεν έρχονται να νοικιάσουν. Μα το φοιτητή που νοικιάζει 6 μήνες τώρα τσάμπα. Τώρα σου λέει, σου δίνω τη δυνατότητα να φύγεις αφού δεν είναι εξ αποστάσεως. Γιατί ποιος θα πληρώνει 600 ευρώ για να κάθεται στην Καστοριά? Ποιος? Ναι, δεν σε κρατάει κάτι. Και ο πρωτοετής σου λέει, δεν ανοικιάσω, θα νοικιάσω όταν ανοίξει σχολή. Θα τα κάνω τώρα εξ αποστάσεως, θα γραφτώ και θα είμαι σπίτι μου. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, τώρα, Βασίλη, για να μας δώσει την κατάσταση που υπάρχει στην Καστοριά. Αυτή τη στιγμή έρχονται μόνο παιδιά που έχουν πειράσει και γράφονται. Δεν νοικιάζουν, δεν ψάχνουν έξω. Όχι, θα γραφτούν και θα πάνε σπίτι τους. Εντάξει, μερικοί θα γραφτούν, θα μείνουν και όλα, αλλά θα είναι ελάχιστοι, πιστεύω. Πολύ λίγοι. Εσείς που είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, φαντάζομαι ότι έρχεστε σε επαφή με τους νέους που μπήκαν φέτος. Ναι. Τι σας λένε λοιπόν? Ότι θα έρθουν όταν ανοίξει η σχολή. Το δεύτερο εξάμηνο δηλαδή, και αν δεν ανοίξει πάλι, του χρόνου. Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη, Βασίλη, αν φύγετε κι εσείς που είστε εδώ, που είχατε διαμερίσματα και νοικιάζατε. Γιατί από το καλοκαίρι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Είχαμε κάνει για ένα θέμα το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι. Εμείς θα φεύγαμε από το καλοκαίρι. Απλά μείναμε, γιατί περιμέναμε ότι θα ανοίξουν έστω τα εργαστήρια, επειδή όλοι τα προτιμάμε διαζώσεις. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Τα προτιμάτε διαζώσεις τα εργαστήρια, ναι. Οι περισσότεροι τα προτιμάμε διαζώσεις. Περιμέναμε να ανοίξουν για να τα διδαχτούμε εδώ πέρα. Γι' αυτό νοικιάσαμε κιόλας 6 μήνες, κρατήσαμε τα σπίτια. Όλοι θα φεύγαμε από την καραντίνα. Γιατί ήταν 3 μήνες στην καραντίνα. Ήταν μετά το καλοκαίρι, μας έπαιρνε ένα εξάμηνο να ξενοικιάσουν. Μάλιστα. Δεν το κάνατε περιμένοντας να δείτε τι θα γίνει. Περιμένοντας να ανοίξουν τα εργαστήρια. Πες μου κάτι, Βασίλη. Αν δεν γίνουν τα εργαστήρια διαζώσεις, αν δεν ανοίξουν οι σχολές για διαζώσεις μάθημα, από τους 10 εσείς θα φύγετε όλοι? Από τους 10 θα μείνουν οι 2, ο ένας. Θα φύγετε όλοι. Και θα μείνει κάποιος που ίσως έχει κάποια δουλίτσα εδώ. Γιατί απασχολούνται πολλά παιδιά από το ΤΕΙ μας, πάνω από τα πανεπιστήμια μας, σε διάφορα μαγαζιά, εστίαση, αναψυχή και όχι μόνο, έτσι. Νομίζω ότι δουλεύετε, κάποιοι από εσάς τουλάχιστον δουλεύετε και σε μαγαζιά της Καστοριάς. Αυτοί θα μείνουν, άμα δεν ανοίξουν. Άρα λοιπόν θα μείνουν στην Καστοριά μόνο αυτοί, επαναλαμβάνω, που έχουν κάποια δουλειά που απασχολούνται κάπου. Οι υπόλοιποι θα ξενοικιάσουν όλοι και θα φύγουν. Εντάξει, θα ξενοικιάσουν αυτοί που είναι πολύ ζωρισμένοι. Δηλαδή, κάποιος αν μπορεί να μείνει και να κάνει το μάθημά του από τον υπολογιστή, αλλιώς θα το κάνεις εδώ πέρα στην Καστοριά μόνος σου. Και αλλιώς σπίτι με γονείς, με παθαρία. Παίζει και αυτό, έτσι. Εννοείται. Άλλο να είσαι τώρα εδώ πέρα στο σπίτι, εννοείται. Διαφορετικό είναι.
Τώρα, πόσα παιδιά είστε εκεί στη διαμαρτυρία που έχετε στο πάνω στα συγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου? Είμαστε αντιπροσωπεία. Δεν ήρθαμε δηλαδή να γίνει χαμός. Ήρθαμε ωραία να μιλήσουμε, να ζητήσουμε αυτά που θέλουμε από τα τμήματα. Δηλαδή, α, τώρα θα μπείτε είναι... μέσα να συναντηθείτε με ποιους σήμερα? Θα βγουν έξω με οι καθηγητές στο πληροφορική, οικονομικό και μαθηματικό. Αυτά τα τμήματα δηλαδή που έκλεισαν και δεν θα κάνουν διαζώσεις, εννοείς? Ναι, ναι. Με αυτούς τα... Το μαθηματικό είναι, επειδή είναι ελάχιστοι φοιτητές, ζητάμε να ανοίξουν όλα τα μαθήματα, να έρχονται εκεί πάνω. Δεν χρειάζεται αποστάσεις, είναι τόσο λίγοι που... Είναι 30 άτομα, θα έρθουν σαν μεγάλη, μια χαρά χωράνε. Ναι, και για το μαθηματικό όντως είναι μια απορία. Γιατί το μαθηματικό πήρε αυτή την απόφαση, ενώ είναι 30 όλα και όλα τα παιδιά? Και θα μπορούσαν άνετα να χωρέσουν στις αίθουσες. Δεν είναι μόνο απόφαση του τμήματος, είναι... Αυτό που σας είπα είναι έχουν και άλλα 10 προβλήματα. Δηλαδή έχουμε αμφιθέατρα που κάναμε μάθημα πάντα, που είναι μεγάλα. Και σου λέει στις ρυθμίσεις πρέπει να έχει παράθυρο το αμφιθέατρο. Τα δικά μου δεν έχουν εδώ στην Καστοριά παράθυρα για να αερίζονται. Οπότε είναι κατευθείαν εκτός. Κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να βρούμε πρώτα σίγουρα με τους καθηγητές, γιατί όπως σας είπα, ένα τμήμα που ήταν 20 και έκανε 2 ώρες την εβδομάδα, σπάει σε 3 και πάνε 6 ώρες. Ναι. Δηλαδή και οι καθηγητές που τους είπαμε ότι θέλουν να κάτσουν σπίτι τους, τι, να κάτσουν να δουλεύουν 4 και 5 ώρες τη μέρα ο καθένας παραπάνω. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα δηλαδή. Ή θα μείνουν τμήματα από έξω, ή θα μείνουν ή θα δουλεύουν οι καθηγητές μέχρι το βράδυ. Δεν γίνεται. Είναι αναγκαστικά να έρθουν παραπάνω καθηγητές. Άρα λοιπόν αυτό είναι, που θέλουμε το διαζώσεις. Αυτό είναι το αίτημα, αν θέλουμε να κάνουμε διαζώσεις στο μάθημα και να κρατήσουμε τους φοιτητές στην Καστοριά. Διαφορετικά, όπως ακούτε από τον πρόεδρο των φοιτητών, οι νέοι δεν έρχονται, γράφονται και φεύγουν κατευθείαν, λένε ότι θα έρθουμε μόλις ανοίξουν οι σχολές, και οι παλιοί που έχουν νοικιασμένα σπίτια λέει ότι αν δεν έχουμε διαζώσεις θα φύγουμε κι εμείς, δεν θα μείνει ψυχή για ψυχή στην Καστοριά. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν και φοιτητές όμως που θέλουν αποκλειστικά να είναι εξ αποστάσεως τα μαθήματα. Δεν είναι ομόφωνη η απόφαση, έτσι δεν είναι? Κάποιοι διαφωνούν. Υπάρχουν φοιτητές που θέλουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Κατά κύριο λόγο είναι πιο μεγάλα έτη. Για λόγους που... προφύλαξης, για οικονομικούς λόγους, γιατί για οικονομικούς και για τα δύο. Και για οικονομικούς και για λόγους προφύλαξης. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτοί που θέλουν να είναι εξ αποστάσεως δεν τους επηρεάζει αυτό που ζητάμε. Όποιος θέλει να είναι εξ αποστάσεως θα είναι. Εμείς θέλουμε να μην αποκλειστούν, δηλαδή τα παιδιά που θέλουν από κοντά να μπορούν να έρθουν από κοντά, να γίνεται και με τους δύο τρόπους. Και όσοι θέλουν εξ αποστάσεως να είναι εξ αποστάσεως. Ναι, ναι. Να υπάρχουν όλες οι επιλογές. Αυτοί που θέλουν από κοντά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Εάν έχουμε αποτελέσματα, η συνάντηση αυτή θα κρατήσει πόσο? Μέχρι τις 1, 1.30. Λοιπόν, εμείς λίγο πριν το τέλος εκπομπής, λίγο πριν τη 1, θα κάνουμε ένα τηλέφωνο ακόμα, μήπως και έχετε βγει, και αν έχουμε και κάτι να ανακοινώσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.